και κύριοι, χαίρετε. Γεια σας και χαρά σας. Σάββατο, σήμερα 17 Μαρτίου και να σας πούμε τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Σε λίγο, ο κύριος Δημήτρης Κρεμαστινός, αντιπρόεδρος της Βουλής και πρώην υπουργός επί ΠΑΣΟΚ Υγείας, θα μας μιλήσει για το συνέδριο του κινήματος αλλαγής, το ιδρυτικό συνέδριο που είναι σε εξέλιξη. Ο Αντώνης Μιαούδης στις 3.30 θα μας μιλήσει από τον Ντάρουιν για τον κυκλώνα που έπληξε την περιοχή του Ντάρουιν. Θα έχουμε μία μίνι συνέντευξη με τον Δήμαρχο της Καλύμνου, τον κύριο Γιάννη Γαλουζή, πριν φύγει για την Αθήνα και συναντήσει αρμόδιους παράγοντες για διάφορα θέματα της Καλύμνου. Και θα βέβαια, έχει ενδιαφέρον. Χαρακτηριστικό της Καλύμνου πάντα είναι τα πάρα πολλά ρεπορτάζ και σήμερα δεν θα σας έχουμε δυσαρεστημένους. Όχι, όχι, έχουμε πολλά ρεπορτάζ για το Καρπάθιο, για τη ΔΕΙΑΚ, για τον Απόλλωνα 2 που έρχεται. Α, δεν μου λες κάτι. Ήρθε. Ήρθε. Πολύ ωραίο σκάφος. Μπράβο. Δεν μου λες με τα σκάφη της ΑΝΕΚ τι γίνεται. Γιατί ρωτάμε τον Δήμαρχο, ρωτήσαμε τον Δήμαρχο και μας είπε, αλλά μας είπε και κάτι για το Υπουργείο Εσωτερικών. Τι έγινε και ξέρεις κάτι. Όχι. Ο Δήμαρχος έρχεται 4 ώρα στην Κάλυμνο. Ναι. Θα πάμε να το συναντήσουμε αύριο. Ξέρεις αν προλάβουμε. Για τις μηχανές του Κάλυμνος Ντόλφιν. Όχι, ακόμα τίποτα, δεν ξέρω τίποτα. Ακόμα, τίποτα. Λοιπόν, έχουμε όμως ένα εκλεκτό καλεσμένο την Πέμπτη. Ακριβώς. Είναι, ακούστε, μια πολιτική εκδήλωση, εξαιρετική, πρόσφατες εξελίξεις στο Αιγαίο και τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο και η θέση του ΚΚΕ. 5η 22 Μαρτίου, 7.30 στο Πνευματικό Κέντρο, μιλητής θα είναι ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και μπράβο στο ΚΚΕ που κατάφερε να βρει τον. Αύριο ο Δήμος βραβεύει εθελοντικά σωματεία και βεβαίως το 542 Σύνταγμα στις 6 ώρα στο αναγνωστήριό μας να είμαστε εκεί. Έτσι για λόγους. Να σας πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται το πασχαλινό παζάρι του Αμαία στο Άργος και καλό θα είναι να πάτε, να δείτε, γίνεται εκεί εξαιρετική δουλειά, έχουμε και ένα σχετικό ρεπορτάζ, θα σας το δείξουμε, πάρετε τα πασχαλινά σας δώρα. Το τρίτο δημοτικό σχολείο εδώ στη γειτονιά μας έχει δύο ταινίες σήμερα και αύριο, ο Ροβινσόνας Κρούσος, Σάββατο λοιπόν από τις 5 μέχρι τις 9 να πάτε με τα παιδιά σας. Το βιβλίο της ζούγκλας είναι αύριο Κυριακή από τις 5 μέχρι τις 7. Έτσι, 5 με 7 είναι σήμερα και 5 με 7 αύριο. Τα έσοδα θα διατηρηθούν και τη σχολική εκδρομή είναι μόνο 1 ευρώ. Μπράβο. Έτσι. Ωραία, πολύ ωραία. Έχουμε και μια πολύ ωραία εκδήλωση για την 25η Μαρτίου. Α, ο Μανώλης Μεσογειαμαίος, κυρία Μαΐνη, διαβάζετε καταπληκτικά. Δεν φοράς τα γυαλιά σου, άστα. Ναι. Δεν φοράει τα γυαλιά του. Δεν βλέπει, κυρία Μαΐνη, διαβάζετε καταπληκτικά. Γρήγορα. Λοιπόν, σε έχουν μάθει οι τηλεθεατές. Δεν μπορείς να κρυφτείς. Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την εορταστική μας εκδήλωση αφιερωμένη στην επέτειο της Εθνεγερσίας του 1821, η οποία περιλαμβάνει ομιλία από τον εκπαιδευτικό τέως προϊστάμενο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επαρχίας Καλύμνου, κ. Μανώλη Γιαμαίο, με θέμα «Η συμβολή του Ιερού Κλήρου στην Επανάσταση του 1821, πατμιάς του γένου σχολή». Yeah. Ωραίο θέμα. Μουσικό πρόγραμμα από χοροδία μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Πόλεως, η οποία θα αποδώσει πατριωτικά τραγούδια και εκκλησιαστικά άσματα υπό τη διεύθυνση του ίδιου του ομιλητή, κ. Μανώλη Γιαμαίου. Όλα αυτά θα γίνουν στο ισόγειο του αναγνωστηρίου το Σάββατο 24 Μαρτίου, 7.30 το απόγευμα και το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγνωστηρίου σας προσκαλεί όλους. Έχω μια ιδέα. Δεν έχουμε ποδοσφαιρικά από τα αθλήματα, αλλά πρέπει να σου πω, κυρία Μαΐλη μου. Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, Έπαιξα με την Μπαρτσελόνα και. Τι έκανε ο Παντελής? Πάλι μου πήρε σοκολάτα. Μα καλά, δεν σου έχω πει να είσαι προσεκτικός με τον Παντελή. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει ο Παντελής. Δεν μπορώ να τον πιάσω με τον. Πώς να τον πιάσεις, καλέ? Σου έχω πει πολύ πιο έξυπνος από σένα. Αυτά του λες και δεν με αφήνει ίσω στην πλατεία. Δεν το λέω, εντάξει, αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων. Λοιπόν, σου παίρνει όλες τις σοκολάτες. Τον έχω όμως την Κυριακή. Μπράβο, Παντελή, καλά κάνεις, συνέχισε έτσι, θα το αδειάσει στις τσέπες. Ναι, μου πήρε τη σύνταξή μου. Λοιπόν, ώσπου να πάρει ο κύριος Κρεμαστινός, εγώ λέω Μπέτη μου να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ μας για να κερδίσουμε και λίγο χρόνο. Να πάμε και δείτε. Ό,τι δείτε, ό,τι δείτε. Και μετά θα τα κόψουμε για να βγει ο κύριος Κρεμαστινός. Σάββατο και στο χώρο του Πάλε Ποτέ Καρπάθιο είναι το τελευταίο ρεπορτάζ από τις εργασίες κατεδάφισης και η εικόνα είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη. Το Καρπάθιο έχει ολοκληρωτικά κατεδαφιστεί και η επόμενη φάση εργασιών είναι η εξκαφή θεμελίων, ήδη έχει αρχίσει από την πλευρά αυτή. Φαίνεται λοιπόν ότι τα συνεργεία της 3K δουλεύουν πυρετοδός και τα χρονοδιαγράμματα τηρούνται με πολύ πολύ γρήγορους ρυθμούς. Βρισκόμαστε στην περιοχή Σκουμπουρδή. Περιοχή δεν είναι Σκουμπουρδή. Επήρε την ονομασία από το εργοστάσιο, το πονίμιο. Για να καταλάβετε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Και βλέπουμε ένα πολύ μεγάλο συνεργείο της ΔΕΗ, όπου εκτελεί εργασίες.
Μαζί είναι και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, ο κύριος Γιώργος Μελάς, ο οποίος επιτρέπει και θα τον καλέσω τον άφησο. Καλημέρα σας, κύριε Μελά. Καλημέρα, πείτε μας τι ακριβώς κάνετε εδώ, τι με το συνεργείο της ΔΕΙΑΚ. Εδώ είναι το λεγόμενο Α2 αντιοστάσιο. Το άλλο από εκεί που έχουμε στο Χαρινάκι είναι το Α1. Κάνουμε λοιπόν μια παρέμβαση εδώ, που την κάναμε και στο Α1, στο άλλο, προκειμένου να εξαλειφθεί η μυρωδιά, η δυσοσμία, κατά 80 με 90%. Α, γιατί το λέω με τόση σιγουριά, γιατί πέτυχε αποφή σε αυτό το ποσοστό. Και γι' αυτό είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει. Άρα και θα πετύχει εδώ. Θα πετύχει και εδώ. Ναι, όντως ήδη το κάναμε πρόβλημα, αυτό. Υπήρχε πρόβλημα, όποτε και να περνούσε από εδώ και η περιοχή. Και εδώ. Ναι, και η περιοχή εδώ είναι. Δηλαδή, τα λίμματα και τα νερά πηγαίνανε με ταχύτητα μέσα, ναι. Πέφτανε από ψηλά στο πάτο, ας πούμε, ναι. Με αποτέλεσμα να γίνεται, ας πούμε, να κρυμιάζει πολύ. Ναι, αυτή. Ναι. Τώρα το κατεβάσαμε μέσα και η εξαγωγή δηλαδή είναι μέσα στο νερό. Θα πετύχει 190%. Μπράβο, καλό έργο. Το κάναμε αυτό χθες για να πετύχει. Τώρα, σήμερα, ίσως και αύριο, πιστεύω να τελειώσουμε σήμερα, φτιάχνουμε μια ζημιά σοβαρή. Είχε τρυπήσει από μέσα ο σωλήνας ένα εξάρτημα, το οποίο δυστυχώς κάνει κάποια λεφτά βέβαια. Το βρήκαμε τη αποχέτευση που δουλεύει το αντιοστάσιο αυτό. Δυστυχώς δεν ήταν γαλβανιζέ και στα 10 χρόνια τρύπησε. Το επισκευάσαμε μια-δυο φορές. Το φτιάξαμε όμως τώρα καινούργιο και το βάζουμε. Θα δυσκολευτούμε πολύ να τα αλλάξουμε, ναι, για να αποκατασταθεί, να ξενιάσουμε πλήρως, ας πούμε. Ωραία. Δύο εργασίες γίνονται σοβαρές. Σοβαρές εργασίες. Επίσης ενημερωθήκαμε ότι κάτι γίνεται και κοντά στην Πολοδομία. Η ΔΕΙΑ ψηφίσει. Πολοδομία, ναι, θα πάω τώρα. Ξεκινήσαμε ένα έργο. Μια στιγμή. Θα πάτε τώρα. Θα πάω. Επειδή είμαστε και καταδρομής ρεπόρτερ και δημοσιογράφοι. Καταδρομές πεζοναύτη. Ωραία, βλέπετε λοιπόν. Η κυρία Μαΐλη είναι, θα την κάνουμε αεροπόρο. Οπότε φεύγουμε κατευθείαν. Πάμε. Φύγαμε. Ωραία. Άρα πάμε εκεί. Πάμε εκεί. Σε 5 λεπτά έρχομαι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και εκεί τι ακριβώς γίνεται. Γίνονται εργασίες. Τώρα είναι για άνοιξη. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει οπωσδήποτε τα δίκτυά μας να διορθωθούν. Με καταδρομική ενέργεια, όπως είπατε προηγουμένως, φτάσαμε εδώ πίσω από την Πολεοδομία και βλέπουμε και εδώ ένα μεγάλο συνεργείο. Ναι. Με εκτελεί εργασίες, τις οποίες θα μας πει αμέσως τώρα ο πρόεδρος. Είναι ένα καλό εργάκι που θα γίνει, προκειμένου να φτιαχτεί ο δρόμος αυτός από την Πολεοδομία μέχρι κάτω. Ναι. Θα σπάσει το τσιμέντο και θα περάσει καινούργιο τσιμέντο από πάνω. Θα γίνει τώρα αμέσως, αλλά προκειμένου να γίνει αυτό με την ευκαιρία, αλλάζουμε τον αμύαντιο σωλήνα που υπάρχει από εδώ μέχρι τον δρόμο κάτω. Καλό είναι. Με σκοπό πολύ σύντομα θα αλλάξουμε μέχρι πάνω το ταξιάρχη. Μέχρι την δεξαμενή. Δηλαδή έχουμε κάνει μελέτη και εκεί. Αλλά τώρα μας επήγει αυτό επειδή θα πέσει το τσιμέντο το καινούργιο. Και ξεκινήσαμε λοιπόν και κάνουμε αντικατάσταση του σωλήνα προκειμένου να πέσει το τσιμέντο. Και αμέσως από πάνω το τσιμέντο και εδώ η περιοχή θα αλλάξει. Θα αναβαθμιστεί. Βέβαια, γιατί είναι, ο δρόμος είναι πολύ χάλια. Δεν περπατιέται. Είναι απέσιο. Τόσο πολλά σπίτια πρώτη φορά έρχομαι εδώ εγώ. Μπαίνω σε αυτό το στενό και έχει πολλά σπίτια και μεγάλα. Λοιπόν, καλώς. Είναι καλό εργαλείο αυτό. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Έγινε, ευχαριστούμε. Συνεχίζονται οι εργασίες με το συνεργείο της ΔΕΙΑΚ έξω από τη ΔΕΗ αυτή τη φορά. Τους βρήκαμε μαζί με τον πρόεδρο, τον κύριο Μελά, και θα μας πει τι κάνουμε ακριβώς εδώ. Παίρνουμε. Δυστυχώς έχουμε μία βλάβη η οποία μας ταλαιπωρεί τώρα 3 μέρες. Γιατί φτιάχνοντας αυτό που ρίξαμε μέσα, το αντιοστάσιο, χάλασε, ταυτόχρονα έγινε μία βλάβη εδώ πέρα, έσπασε ένα σωλήνας κεντρικός αγωγός της αποχέτευσης. Ο οποίος πηγαίνανε τα λίμματα δυστυχώς μέσα στη ΔΕΗ. Ναι, μας το πείσανε, ήρθαμε λοιπόν προχθές, το φτιάξαμε. Όμως είναι πολύ δύσκολο να στεγανοποιηθεί ο σωλήνας αυτό. Πρέπει να είναι τελείως στεγνός για να το κολλήσουμε. Δεν θέλουμε, η μόνη λύση για να γίνει αυτό είναι να σταματήσει ό,τι φτάσουμε στη Δημαρχία, να πετάξουμε τα λίμματα στο λιμάνι, να γίνει χαμό, παρόλο που προβλέπεται αυτό. Σε περίπτωση βλάβης προβλέπεται. Ναι. Λοιπόν, και να φτιαχτεί. Και κάνουμε διάφορες πατέντες με μπαλόνια, με τέτοια, το φτιάξαμε χθες, δεν πέφτει, ξαναχάλασε. Γιατί πρέπει να είναι στεγνό. Και προσπαθούμε σήμερα να το φτιάξουμε πάλι με τον ίδιο τρόπο καλύτερα για να ανάψει η αποχέτευση. Παρασκευή 16 Μαρτίου,
Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερη για την Κάλυμνο, αλλά κυρίως για την οικογένεια Τηλιακού. Ένα καινούριο σκάφος που να φυγήθηκε στην Κερατέα, ταχύπλοο σκάφος, το Απόλλων 2, σε λίγο μπαίνει στο λιμάνι του νησιού μας. Ο στόλος, ο οικογενειακός, αυξάνεται, το ιστορικό όνομα παραμένει και πέρα από τις άλλες λεπτομέρειες που θα ακούσουμε από τον υπεύθυνο της οικογενειακής εταιρείας Λαφάση ΑΕ, τον κύριο Σάκη Τηλιακό, εμείς να ευχηθούμε να είναι καλό ταξίδο. Κύριε Τηλιακέ, συγχαρητήρια. Πίσω σας ακριβώς είναι το ταχύπλοιο σκάφος, το νέο της οικογενειακής σας ναυτιλιακής εταιρείας. Τι χωρητικότητα έχει, τι ταχύτητα έχει, πού το δρομολογήσετε? Είναι γύρω στα 230 άτομα χωρητικότητα. Αναπτύσσει γύρω στα 20 ναυτικά μίλια ταχύτητα και πάει για ΚΟ. Θα δρομολογηθεί στην ΚΟ κάτω. ΚΟ Τουρκία. ΚΟ Τουρκία και τα περιηγητικά τα οποία κάνουν. Έτσι για την ιστορία. Ο καπετάν Ηλίας πόσα έχει κατασκευάσει από το πρώτο? Το ένατο είναι αυτό. Το ένατο. Το ένατο. Και όλα είχαν την ίδια επωνυμία Απόλλων. Ναι, κάποια είχαν διαφορετικά ονόματα, αλλά συνήθως η επωνυμία ήταν Απόλλων. Κυριάρχησε ο Απόλλων, ναι. Τον κύριο Ηλία δεν βλέπω. Είναι μέσα στο σκάφος αυτή τη στιγμή. Θα λοιπόν. Με ξαναγήσετε μετά, Βεβαίως. Λεπτομέρειες ζητάμε. Πόσες ώρες έκανε έρθει από Λαύριο? Περίπου 7 ώρες έκανε να έρθει από το Λαύριο κάτω. Και οι καιρικές συνθήκες ήταν πάρα πολύ καλές. Καλό ταξίδι λοιπόν, ναι. Ναι, να είστε καλά. Γιώργο, πάρ' τα πόση. Καλή μια ναυπηγέ μας. Να είστε καλά. Μαζί με τον συνεργάτη σου. Τι σχέση έχει με τώρα με αυτό το σκάφος? Εμείς είμαστε σχεδιαστές, εμείς το γεννήσαμε. Με λίγα λόγια. Είναι ένα άλλο παιδί του γραφείου μας. Ήταν μια πετυχημένη σχεδίαση, μια πολύ πετυχημένη κατασκευή επίσης και ένα πολύ πετυχημένο αποτέλεσμα. Το σκάφος έχει πάει πάρα πολύ καλά στα δοκιμαστικά, με πολύ ψηλές ταχύτητες, με πολύ καλή ευστάθεια και πιστεύω ότι θα έχει ένα πολύ καλό λειτουργικό αποτέλεσμα για τους επιχειρηματίες. Εσείς τι βάλατε, τι πινελιά βάλατε εσείς? Μαζί το φτιάξαμε με τον Βασίλη. Σχεδίαση, μελέτες όλες περάσαν από τα χέρια μας. Λοιπόν, εγώ να το σας πω, βλέπετε και εγώ το αποτελέσμα. Γεια στα χέρια σας. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, καπετάν Ηλία, θέλω να μου πεις μόνο κάτι. Φανταζόσουν ποτέ, όταν πριν από πόσα χρόνια έκανες το πρώτο σου Απόλλωνα, το μικρό που ξεκίνησε εκεί από το μουράγιο της Εθνικής Τράπεζας, ότι η οικογενειακή σας ναυτιλιακή εταιρεία θα είχε τόσο έτσι δυναμώσει? Το φανταζόμουν, αφού υπήρχε η θέληση, όλα γίνονται. Μπράβο, πες μου τώρα μόνο, είναι η καλοτάξιδο. 7 ώρες κάναμε το δρόμο από το Λάβριο. Και το πάτε, θα το πάτε πια τώρα για ΚΟ Τουρκία, έτσι? Όχι, θα το ετοιμάσουμε πρώτα εδώ και πιστεύω να το δοκιμάσουμε στο Μαστικάρι, να το δουκεί η Καλύμνη, να το χαρεύτουμε. Συγχαρητήρια και καλό ταξίδι να είναι. Ευχαριστώ. Η Άνοιξη είναι η πιο όμορφη εποχή του χρόνου και το βλέπουμε και εδώ στο νησί μας που πραγματικά έχει έτσι ανθίσει πολύ και ερχόμαστε προς τα θέρμα. Κοιτάξτε μια πολύ όμορφη εικόνα. Καλυμιές, κολυμβήτριες που κάνουν μπάνιο. Η θάλασσα είναι λίγο καταπληκτική, τις ρωτήσαμε και μας είπαν ότι είναι πολύ όμορφη η θάλασσα και την απολαμβάνουν. Οπότε μπορούμε να πούμε καλώς ήρθες, καλοκαιράκι σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Βρισκόμαστε στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης, στα γνωστά ΑΜΕΑ, όπου κάθε χρόνο τέτοια εποχή κάνει το παζάρι του, το πασχαλινό παζάρι. Ήρθαμε λοιπόν εδώ, μέσα στην αίθουσα που φτιάχνονται πολύ, μα πάρα πολύ ωραία πράγματα, για να κάνουμε το κάλεσμά σας. Ο πρόεδρος είναι δίπλα μου, ο κύριος Ολυμπίτης. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, χάρηκα που ήρθατε. Όπως βλέπετε, είμαστε πάλι έτοιμοι, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος. Είμαστε έτοιμοι γιατί να υποδεχτούμε τον κόσμο. Διάφορες διακοσμήσεις και τις λαμπάδες μας. Να πάρει τα δώρα του τα δώρα από εδώ, να ενισχύσει το σύλλογο.
Συνεχεία, το σωματείο, ναι. Έχουμε το παζάρι, το φέραμε λίγο μπροστά λόγω των εορτών 25 Μαρτίου mm-hmm. και του Βαΐου. Το φέραμε το Σαββατοκύριακο. Αυτό το Σαββατοκύριακο, ναι. Μάλιστα. Το Σαββάτο από τις 9 μέχρι τις 9 περίπου, αλλά την Κυριακή θα το κάνουμε μέχρι τις 5.30. Ναι. Διότι ο Δήμος βραβεύει τα σωματεία, πρέπει να είμαστε πιο νότερα κάτω. Να βραβευτείτε κι εσείς. Ναι, σωστά. Στα από 22 χρόνια, εντάξει. Για αναγνώριση δεν πει, έστω και αργά. Έστω και αργά. Πάντως βλέπουμε καινούργια πράγματα, πολύ ωραία, φτιάχνουν εδώ τα παιδιά, πάρα πολύ ωραία στεφάνια, λαμπάδες. Κάθε χρόνο και ναι. Καλύτερα, ας πούμε. Λοιπόν, το κάλεσμα είναι Σάββατο, ελάτε να πάρετε τις λαμπάδες σας, να πάρετε τα πασχαλινά σας και, δώρα. Και από Δευτέρας... Ενισχύετε το σωματείο που κάνει εξαιρετική δουλειά. Και από Δευτέρας, ας πούμε, μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη θα είμαστε από το πρωί. Μα ήδη βλέπω, ήδη ναι. Βλέπω, ήδη βλέπω κυρίες να έρχονται ναι. Και να ψωνίζουν. Μπράβο, μπράβο. Και αυτό είναι πολύ καλό. Που έρχονται και ενισχύουν. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Όχι εδώ, δεν σταματάμε. Όχι, όχι, θα πάμε θα τώρα ναι. Outside. Πάμε έξω τώρα, έτσι. Να ρωτήσω την κυρία Κοσμά Ματέου εάν οι λαμπάδες τις οποίες τώρα εσείς βλέπετε με το δικό σας το αισθητήριο είναι πολύ καλές. Κάθε χρόνο από εδώ τις παίρνουμε για τα παιδιά μας. Τέλεια. Κάθε Φράβο. Χρόνο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, βρισκόμαστε στη στέγη τώρα των ατόμων με ειδικές δεξιότητες. Αυτό το κτίριο το καταπληκτικό που το θέλαμε όλοι και σχεδόν έχει ολοκληρωθεί, αλλά έχει κάτι ευχάριστο να μας πει ο πρόεδρος. Κοιτάξτε, εσωτερικά έχουν μείνει ορισμένες ναι. λεπτομέρειες, οποίες πιστεύω πολύ σύντομα ο εργολάβος να τις τελειοποιήσει. Τώρα, το ευχάριστο είναι ότι ο κύριος Χατζημάρχος, ο Περιφερειάρχης, την τελευταία φορά που ήρθε εδώ πέρα, μας υποσχέθηκε θα το εντάξει ναι. στο πρόγραμμα του 14-20 του ΠΑΠΕ, Νοτιού ναι. Αιγαίου, κάπως έτσι. Ναι. Και όντως εγκρίθηκε το πρόγραμμα για τον εξοπλισμό και τον περιβαλλοντικό χώρο. Τέλεια! Αυτή δηλαδή και αυτός ο χώρος Βεβαίως, εδώ. Βεβαίως είναι θέμα χρόνου να γίνει ο διαγωνισμός, να πάρθει το έργο, να τελειώσουμε κι εμείς, να μπούμε κι εμείς. Μπράβο, πολύ ωραία, πολύ ωραία εξέλιξη. Πάρα πολύ. Ναι, εξαιρετικά και τον ευχαριστούμε καλύτερο. Πάρα πολύ τον Περιφερειάρχη. Και τον περιμένουμε να έρθει καμιά πόρτα να μας δει. Μπράβο κύριε Ολυμπίτη, κάνετε εξαιρετική δουλειά. Πολύ ωραία. Να είστε καλά, να είστε καλά κι εσείς. Και ευχαριστώ. Θα τα πούμε, θα τα ξαναπούμε, Φιλίπα μου. Εμείς εδώ είμαστε, ξέρετε ότι ερχόμαστε πολύ συχνά και κάνουμε ρεπορτάζ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα βλέπουμε και την πρόεδρο των εργασιών να ξεκινήσουν, να ξεκινήσει το έργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξεκινήσει και εγώ να μπω να το ρυθμίσουμε, να πάρουμε άδεια λειτουργία. Μπράβο, να ξέρετε τι γίνεται. Να τον εξοπλίσουμε. Εντάξει, θέλουμε μια διαδικασία μετά από το τελειώμα του έργου. Και εγώ θέλω κάποια διαδικασία να το ρυθμίσω. Έτσι, καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Έτσι. Καλημέρα. Και εγώ χάρηκα που ήρθατε. Βρισκόμαστε στο ισόγειο του πνευματικού μας κέντρου, όπου ο καλλιτεχνικός σύλλογος της Καλλίνου έχει μια εξαιρετική έκθεση. Και οφείλουμε να πούμε μετά από τα εκθέματα που εμείς έτσι λίγο τα είδαμε ότι έχει πραγματικά εξελιχθεί πάρα πολύ. Η κυρία Μαρία Μίχα, η οποία είναι πρόεδρος του Καλλιτεχνικού Συλλόγου, βρίσκεται δίπλα μου και θα την ρωτήσουμε για αυτή την πολύ όμορφη έκθεση. Να σας καλωσορίσω καταρχήν που ήρθατε στην έκθεσή μας. Ανοίξαμε εχθές βράδυ, κάναμε τα εγγένειά μας και παρουσιάζουμε την πασχαλινή έκθεση του Καλλιτεχνικού Συλλόγου. Έχουμε και πασχαλινά εκθέματα, έχουμε και μέχρι και καλοκαιρινά ακόμα. Πολύ ωραία. Έχουμε διάφορα είδη, έχουμε καινούργια μέλη, έχουμε καινούργιες ιδέες και προσπαθούμε να τα παρουσιάσουμε στον κόσμο. Το βλέπουμε, έχετε πολλές ιδέες. Ωραία καλλιτεχνήματα όμως, ναι, οι καλλιτέχνες εξαιρετικοί στην καλή. Ναι, ναι. Και όσο πάμε, ακόμα και καινούργια γενιά έχει ακόμα και πιο πολύ όρεξη και πιο καινούργιες ιδέες, πιο φρέσκες ιδέες. Όσο πάμε, αυξανόμαστε. Πόσα μέλη αριθμεί ο καλλιτεχνικός σύλλογος? Αριθμούμε πολλά μέλη, είμαστε γύρω στα 169 μέλη, αλλά τα ενεργά είναι γύρω στα 50 με 55 μέλη. Εκεί, τα ενεργά, ενεργά. Πόσο θα διαρκέσει η εκθεσή σας? Μέχρι και τις 21 το βράδυ. Άρα λοιπόν. Είναι γύρω στις 10 μέρες με το Αγγένεια χθες. Είναι ένα δεκαήμερο. Καλείτε τον κόσμο να έρθει. Βεβαίως, να έρθουν, να δούνε, να πάρουν μία νότα. Και πρωί. Και, ναι. Είμαστε από τις 10 το πρωί έως τις 1 ναι. και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.